συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας λοιπόν. Παρέα με την Άση. Μας ένταξε χθες να μας μιλήσει για τον Οκτώβριο. Και ο Οκτώβριος. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε συνέχεια και μέσα στη θλίψη και στη στεναχώρια. Ο Θλόβιος. Οκτώβριος λοιπόν. Έχει ωραία πραγματάκια. Αυτά μου έλεγε πριν. Λέω, Άση μου θα χαμογελάσει το χιλάκι μας. Μου λέει, ναι, βρε, λένε, εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα θαύματα δεν γίνονται, παιδιά, από τη μια μέρα στην άλλη, μην τρελαθούμε. Απλά υπάρχουν κάποια ζώδια που μπορούν να ευνοηθούν σε τομείς που καίνε οικονομικά, ερωτικά, μέσα στον Οκτώβρη. Να πούμε ποιοι είναι αυτοί, τι μπορεί να τους φέρει τέλος πάντων. Και, εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς κυλάει αυτός ο μήνας για τον καθένα ξεχωριστά. Και ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε και πού πρέπει να επενδύσουμε, ώστε να μας δώσει και κάτι καλό. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είχαμε πει χτες ότι τι είναι ο Οκτώβρης, είναι ο μήνας που ευνοεί το εμείς. Ευνοεί τις συνεργασίες, ευνοεί τις συμμαχίες. Όπου μπορούμε λοιπόν, ας επενδύσουμε στη σχέση μας με τους άλλους, γιατί το δυνατό εμείς είναι αυτό που θα μας βγάλει έτσι και μπροστά. Για τους κρυούς, λοιπόν, να πούμε ότι ειδικά για εσάς, ο Οκτώβριος φαίνεται να φέρνει μια μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι των οικονομικών. Θα το διαπιστώσετε αυτό από την Κυριακή που μας έρχεται και μετά. Θα μπουν πολλοί πλανήτες στο Σκορπιό, μέσα σε αυτούς και η Αφροδίτη με τον Ερμή, που σημαίνει ότι μπορείτε πιο εύκολα να τακτοποιήσετε και να διευθετήσετε οικονομικά ζητήματα. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να προκύψει έτσι και ένα κέρδος μες τον Οκτώβρη. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά θα γίνετε πλούσιοι, αλλά τέλος πάντων τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν το Σεπτέμβρη. Τι πρέπει να προσέξετε περισσότερο μέσα στον Οκτώβρη? Θα τα πούμε πιο αναλυτικά την άλλη εβδομάδα που έχουμε αυτή την Πανσέλινο που πραγματοποιείται στο ζώδιό σας 12 Οκτωβρίου. Άρα εκεί κοντά σε αυτή την ημερομηνία, 2-3 μέρες πριν, 2-3 μέρες μετά, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε σχέσεις, συνεργασίες, για να μην έρθετε σε ρήξη. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Για τους Σταύρους, νομίζω ότι τα μανίκια πρέπει να είναι σηκωμένα τον Οκτώβρη. Είναι ένας μήνας που για εσάς σημαίνει δουλειά. Δουλειά σε όλα τα επίπεδα και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας. Μην ξεχνάτε ότι εσείς οι Ταύροι, σε σχέση με όλους τους άλλους, έχοντας το Δία στο ζώδιό σας, νομίζω ότι μπορείτε να τα πάτε πολύ καλύτερα. Να βάλετε τώρα το σπόρο για καινούργια πράγματα που μπορεί να γίνουν. Ο καθένας, όποιο ταλέντο μπορεί να έχει, κάποια ιδέα που μπορεί να σκεφτεί, δεν πρέπει να τα αφήσει έτσι. Πρέπει να δει πώς μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Οκτώβρης είναι μήνας παραγωγικός, έχει κάποιες αντικσοότητες σε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, άρα θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία μέσα στο χώρο του σπιτιού, γιατί μπορεί να υπάρχει εκεί κάποια αναστάτωση. Να προσέξετε και εσείς κοντά στις 12 που είναι η Πανσέλινος θέματα υγείας, όμως είναι ο μήνας που πρέπει να βάλετε μπροστά κάτι. Οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να αποφέρει στο μέλλον. Και βέβαια, μπαίνοντας και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, θα σας τα πω και πιο αναλυτικά προς το τέλος της εβδομάδας, έμφαση και στις σχέσεις. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Τον Οκτώβρη και τα μάτια σας, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι οι επόμενοι δύο μήνες, ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης, και ειδικά μετά τις 11 Νοεμβρίου, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά για εσάς τους διδύμους. Και θέλω να πω ότι σε αυτή την περίοδο που δεν έχετε τόσο μεγάλη πίεση όσο θα έχετε αργότερα, καλό είναι να δείτε τι μπορείτε να φτιάξετε, τι μπορείτε να προλάβετε. Αν έχετε στο μυαλό σας κάτι που ίσως βγει με ενόχληση στη διάρκεια των επόμενων μηνών και μπορείτε τώρα να το σώσετε, να το ενισχύσετε, είτε είναι οι σχέσεις σας οι προσωπικές, με το σύζυγό σας, με τη σύζυγό σας, με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας, ό,τι μπορείτε μέσα στον Οκτώβρη κάντε το. Το ίδιο ισχύει και για επαγγελματικά οικονομικά. Μην αφήνετε δηλαδή και μην αναβάλλετε δύσκολα πράγματα για τους επόμενους μήνες. Είναι ένας μήνας που βοηθάει, είναι σε όλα τα επίπεδα βοηθητικός. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Που περνάνε τις αγωνίες τους. Λογικό είναι, είστε ένα από τα ζώδια που αυτή τη στιγμή είναι λίγο σάντουιτς με Κρόνους, Πλούτονες, Ουρανούς. Ανάλογα με το πότε έχει γεννηθεί ο καθένας από εσάς, αγωνίες αρκετές. Θεωρώ όμως ότι πολύ μεγάλες αγωνίες έχουν μείνει πίσω, δηλαδή μείνανε στον προηγούμενο μήνα, ίσως και τον Αύγουστο. Τώρα είναι πιο θετικά τα πράγματα. Θα το δείτε αυτό μετά τις 9 του μήνα ακόμη περισσότερο και στον οικονομικό τομέα, όπου μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα σε έσοδα-έξοδα, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με τα ερωτικά. Εκεί πέρα, δηλαδή, ακόμα και εσείς που μπορεί να είστε μόνοι-μόνες, μετά τις 9 του μήνα κάτι μπορεί να φτιάξει. Προσοχή για τους γεννημένους κοντά στις 10 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα στο ξεκίνημά της. Εκεί πέρα, με την Πανσέλινο, μπορεί να ζοριστείτε. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Που είναι ο Άρης στο ζώδιό σας, θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου και μέχρι τις 11 Νοέμβρη περίπου. Και αυτό σημαίνει διεκδικήσεις, δυναμικότητα, όλα αυτά μας βγάζει ο Άρης. Θέλουμε να επιβάλλουμε τον εαυτό μας, θέλουμε να επιβιώσουμε, θέλουμε να δούμε πού μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα προσόντα που μπορεί να έχει ο καθένας. Και αυτό πρέπει να κάνετε, να κυνηγήσετε λοιπόν μέσα στον Οκτώβρη. Δεν είναι εύκολος μήνας για εσάς, είναι όμως σίγουρα ο τελευταίος τόσο δύσκολος για αυτή τη χρονιά. Θέλει όμως κυνήγι. Κυνήγι παντού.
θησαυρού και στα οικονομικά, κυνήγει και στις επαγγελματικές σχέσεις και γενικότερα στο κομμάτι των σχέσεων. Μέχρι τις 9 του μήνα, αυτή την εβδομάδα, πιο θετικά τα οικονομικά πάντως και τα κομμάτι των σχέσεων για σας. Παρθένη. Θα πω στους Παρθένους ό,τι είπα και στους Διδύμους, ότι έχετε μπροστά σας έναν εξαιρετικό μήνα για να βάλετε μερικά πράγματα σε τάξη, ώστε να μην ανησυχήσετε για αυτά μέσα στο επόμενο δίμηνο που θα είναι για σας πιο ζώρικο. Ο Άρης στο ζώδιό σας δεν θα μείνει μόνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη, θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχουν δύσκολα πράγματα, τώρα πρέπει να δείτε τι μπορείτε να επιλύσετε. Βοηθάει ο Οκτώβρης να κάνετε και στα επίπεδο δημοσίων σχέσεων και σε επίπεδο συνεργασιών να κάνετε το καλύτερο. Βοηθά μετά τις 9 του μήνα και στον οικονομικό τομέα που μέχρι τις 9 νιώθετε ζορισμένοι. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Η πρώτη εβδομάδα τώρα του Οκτώβρη θεωρώ ότι είναι πιο θετική. Είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Βοηθά να ελιχθείτε καλύτερα και σε σχέσεις και σε ό,τι έχει να κάνει, όταν λέω σχέσεις εννοώ και προσωπικές και επαγγελματικές. Γενικότερα προσπαθήστε όσο μπορείτε περισσότερο σε αυτή την εβδομάδα να τακτοποιήσετε είτε μια οικονομική κατάσταση, αν θέλετε να κάνετε ας πούμε ένα διακανονισμό αυτή την εβδομάδα καλύτερα. Τα οικονομικά θα είναι σε έμφαση στο υπόλοιπο του Οκτωβρίου, δεν είναι αρνητικός μήνας για σας, με εξαίρεση μόνο κάποιες ημέρες που είναι κοντά στις 12 Οκτωβρίου, αφορούν κυρίως τους γεννημένους στην περίοδο αυτή που έχουν γενέθλια, δηλαδή 10, 11, 12, 13, 14 Οκτώβρη. Εσείς θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε σχέσεις, συνεργασίες, αν δεν θέλετε κάτι να διαταραχτεί. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Ο Οκτώβρης από τη μία πλευρά είναι ο Άρης το Λέοντα, είναι μέσα στο κομμάτι των επαγγελματικών, της καριέρας, άρα εκεί πέρα και αφού ο Άρης είναι και κυβερνήτης, έτσι, ο παραδοσιακός κυβερνήτης του ζωδίου σας, εκεί ρίχνετε την προσοχή, το ενδιαφέρον σας, εκεί παλεύετε περισσότερο. Φυσικά και θα υπάρχει και ανταγωνισμός και αθέμητος ανταγωνισμός και πράγματα τα οποία μπορεί να σας στεναχωρούν, αλλά νομίζω ότι από την άλλη πλευρά ο κυβερνήτης σας είναι δυνατός σε αυτό το ζώδιο και μπορεί να σας βοηθήσει να κερδίσετε πόντους σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά. Με κούραση από τη μια, αλλά και με κάποια θετικά πράγματα. Το πολύ καλό για τους Σκορπιούς, μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, μπαίνει και ο Ερμής στο ζώδιό σας, άμεσα, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται. Άρα θεωρώ το υπόλοιπο του Οκτώβρη με κάποιο τρόπο θα σας γλυκάνει και λιγάκι. Δηλαδή θα γλυκάνει και τη διάθεσή σας, θα φτιάξει και το κομμάτι των ερωτικών λίγο περισσότερο και γενικώς θα διευκολύνει σχέσεις, θα διευκολύνει όμως κυρίως το να ρέουν τα πράγματα λίγο καλύτερα στην καθημερινότητά σας. Και πάμε να δούμε τους τοξότες, που θα πω το ίδιο που είπα σε Διδύμους και Παρθένους. Οκτώβρης είναι ο μήνας που πρέπει να ποντάρετε, δηλαδή τις επενδύσεις σας τώρα θα τις κάνετε, γιατί Νοέμβρης-Δεκέμβρης θα σας πιέσουν περισσότερο. Άρα μέσα στον Οκτώβρη, ό,τι μπορείτε σε συζητήσεις, σε επαφές, σε επικοινωνία γενικότερα, ό,τι μπορείτε ακόμη στα ερωτικά, στις σχέσεις σας, να κερδίσετε, καλό είναι. Και ειδικά αυτή η εβδομάδα είναι η καλύτερη για σας και σε οικονομικά και σε προσωπικά. Κοιτάξτε τι μπορείτε να καταφέρετε. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Που για εσάς τους εγώκερους νομίζω ότι το σημαντικό που θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα και μετά την Πανσέλινο, δηλαδή μετά τις 13-14 του μήνα, είναι ότι θα νιώσετε μέσα σε αυτό το πέλαγος που βρίσκεστε, γιατί είστε ένα από τα ζώδια που βάλετε, θα νιώσετε ότι έχετε και κάποιους που σας συμπαραστέκονται. Έχετε και κάποιους που θέλουν να σας στηρίξουν σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με επαγγελματικά, με στόχους. Θα βοηθηθείτε, εν πάση περιπτώσει, λίγο περισσότερο. Και τα ερωτικά και τα οικονομικά σε μια καλύτερη φάση μετά την Πανσέλινο, μετά τις 13-14 Οκτωβρίου. Υδροχόοι. Είναι ο τελευταίος ίσως τόσο ζώρικος μήνας για σας. Υπάρχει μια πίεση μεγάλη κυρίως σε μια σχέση. Αυτή η σχέση μπορεί να είναι προσωπική, να είναι ο σύντροφός σας. Μπορεί να μην είναι στη σχέση, πίεση στη σχέση σας, να είναι πίεση δική του που με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι και εσείς επηρεάζεστε και μπορεί να δημιουργείτε έτσι μια ανισορροπία στη σχέση. Πιο ζώρικος λοιπόν μήνας ο Οκτώβρης στο κομμάτι σχέσης συνεργασίας, μεγαλύτερη πίεση απαιτήσεις. Θεωρώ όμως ότι τουλάχιστον το υπόλοιπο της χρονιάς από τον Νοέμβρη και μετά τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα για τέτοια θέματα. Τα επαγγελματικά καίνε και θα καίνε ακόμη πιο πολύ μετά τις 10 του μήνα, όταν θα αρχίσουν να μπαίνουν πλανήτες στο Σκορπιό. Και πάμε να δούμε τους Ιχθύες, που έχουν τα οικονομικά τους βάρη, τα οικονομικά τους αδιέξοδα αυτή εδώ πέρα την περίοδο, με τόσους πλανήτες που είναι και στο ζυγό. Θεωρώ ότι από την επόμενη Δευτέρα και μετά θα αρχίσουν τα πράγματα να βελτιώνονται σε αυτούς τους τομείς που έχουν να κάνουν με το χρήμα, με τη ρευστότητα, με τα οικονομικά, με το μέλλον σας. Θα αρχίσει να διαφαίνεται κάτι δηλαδή ότι μπορεί να πάει. Μπορεί να μην το εξαργυρώσετε αμέσως, τη Δευτέρα που λέμε, αλλά θα το στρώσετε και μπορείτε να το εξαργυρώσετε λίγο αργότερα. Και εννοείται και για εσάς ισχύει τον Οκτώβρη και μέχρι 11 Νοεμβρίου κάνουμε ό,τι μπορούμε παντού.
γιατί μετά τα πράγματα αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Μάλιστα. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές τα ψάρια, και σε ρωτάω γιατί οι καλεσμένοι που θα υποδεχτώ είναι στο ζώδιο των ιχθύων. Βεβαίως. Και έχει όλη αυτή έτσι, τη γλύκα του ιχθύ. Είναι καλός μήνας για τα ψάρια. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος που πρέπει να τον εκμεταλλευτούν από κάθε άποψη. Και το λέω αυτό σε σχέση με Νοέμβρη-Δεκέμβρη που έχει περισσότερη κούραση, περισσότερη αγωνία. Θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν περισσότερο για αυτό που τώρα μπορούν να το κάνουν πιο εύκολα. Και έχει έμφαση και στα οικονομικά τους αυτός ο μήνας. Αλλά ενώ στην αρχή τους βγάζει ένα αδιέξοδο και ένα πνίξιμο, φαίνεται ότι μετά τις 9-10 του μήνα κάτι φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Άση μου, θα τα πούμε ξανά αύριο. Βεβαίως. Πάλι με ένα θέμα που σας ενδιαφέρει πολύ. Έχουμε αύριο θέμα με άντρες, με χωρισμούς, με πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οχ. Και τέτοιου είδους καταστάσεις. Οχ. Τα λέμε αύριο, Άση μου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ηχθείς οι καλεσμένοι μας σήμερα. Εμείς επιμένουμε στις γυναίκες, αγαπάμε τις γυναίκες και αυτές που βλέπετε ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και φέρνουμε είναι γυναίκες με άποψη. Γυναίκες που τα λένε έξω από τα δόντια. Γυναίκες που μπορεί να μας ευχαριστούν με αυτά που μας παρουσιάζουν, δηλαδή με αυτά που μας λένε, και πολλές φορές μπορεί και να μας ξαφνιάζουν. Μια γυναίκα έκπληξη, η Βάνα Μπάρμπα, είναι σήμερα εδώ. Γεια σου, Λένα. Βάνα μου, γλυκιά μου γυναίκα. Καλό χειμώνα, καλή σεζόν. Καλό μας χειμώνα, ναι, καλή μας σεζόν. Είσαι σε μεγάλες ομορφιές. Αλήθεια. Σε βρίσκω. Χαίρομαι που μου το λες. Αρκετά δύνατη. Ναι. Και φρέσκια θα έλεγα. Χαίρομαι. Είσαι ξεκούραστη. Εγώ να ρωτήσω, ήσουν σε γυρίσματα, ότι είχες άλλα πράγματα. Δεν. Λενάκη. Ήσουν σε τρέξιμο δηλαδή. Ήγουν σε τρέξιμο, ναι. Ναι. Και εσύ είσαι πάρα πολύ γλυκιά και πάντα γενναιόδορη και στους καλεσμένους και σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μου λοιπόν. Είπαμε καλή σεζόν, έτσι. Είπαμε καλή σεζόν και ελπίζουμε ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Και όταν λέμε καλή σεζόν, δεν εννοούμε μόνο για εμάς τις δύο που είμαστε εδώ. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Πάντως είναι δύσκολη εποχή. Νομίζω ότι εντάξει, ο πιο πολλής κόσμος δεν έχει δουλειά. Ζούμε σε μια ανασφάλεια και σε μια φοβία. Τι θα ξημερώσει. Και όλο αυτό βέβαια το μήνυμα από εμάς είναι ότι κάπου πρέπει να μην, ξέρεις, να μην μας πάρει και το χαμόγελο. Τι μου λες, τις κόρες σου, τις ανασφάλειές σου, τις έγνοιες σου, τις κοτούρες σου, τις φοβίες σου, τις λες. Τις λέω, ναι. Και είναι μικρούλα δηλαδή ακόμα, αλλά δεν ξέρω κι εγώ, έτσι αναρωτιέμαι μέχρι πού μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά σήμερα, Ελένη, για αυτά που μπορεί να σε βασανίζουν. Ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να μιλάς, γιατί θα φανεί συμπεριφορά. Όταν είμαστε αγχωμένοι και ιδιαίτερα για οικονομικούς λόγους ή για θέματα που νιώθουμε κάπως, το παιδί το καταλαβαίνει. Έχουμε νεύρα. Δεν είμαστε καλά. Όταν δεν είσαι καλά, οφείλεις να της πεις. Εγώ της λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαι καλά. Δηλαδή, σήμερα έχει λίγο άγχος η μαμά. Κάπως είναι τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Ξέρεις, παίρνει και αυτή, σου δίνει και αυτή κουράγιο και οφείλεις να της εξηγείς την συμπεριφορά σου. Λοιπόν, η Φέδρα είναι 9 χρονών. 9 χρονών τώρα. Επειδή είναι σίγουρο ότι στο σπίτι μέσα θα πετύχει κάποια στιγμή και δελτία, συζητήσεις κτλ. Mm-hmm. Έχει καταλάβει καθόλου έτσι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τη χώρα μας και πόσο επηρεάζει τον κάθε πολίτη που ζει σε αυτή τη χώρα? Όχι. Αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι αυτό που τους λέω συνέχεια είναι ότι δεν μπορεί πλέον να πηγαίνει να αγοράζει ό,τι θέλει. Δηλαδή, το ότι είναι ένα παιδί 9 χρονών. Δεν μπορείς είναι να τη βάλεις. Παιδάκι. Είναι παιδάκι. Δεν μπορείς να τη βάλεις μέσα σε αυτή την αμφιβολία για την ανασφάλεια. Θα τη στερείς την παιδικότητά της και τη χαρά της. Εσύ τι είχες στερηθεί στα 10, 12, 13. Πότε άρχισες να μπαίνεις πραγματικά με στη ζωή? Γιατί εσύ, επειδή ξεκίνησες και μικρή, μπήκες στη δουλειά μικρή. Την είδες, ναι, στη ζωή, εν πάση περιπτώσει, λίγο νωρίτερα. Εγώ αυτό που λέω στο παιδί μου, ότι μπορεί να μην είχα πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά έβγαλα το πανεπιστήμιο της ζωής, που είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Μπορεί στην ηλικία που είμαι εγώ πια να μπορώ να βλέπω τους ανθρώπους και να καταλαβαίνω τι κρύβεται πίσω από τον καθένα. Γιατί ξέρεις, Ελένη μου, αυτό που μετράει είναι να μάθουμε την ανθρώπινη φύση. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν στιγμές που μας κάνουν κακούς και πάνω απ' όλα οι ανάγκες, και στιγμές που μας κάνουν καλούς. Τα παιδιά λοιπόν, αυτό που κάνουμε εμείς φέτος, σήμερα οι γονείς, είναι ότι δίνουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εγώ τουλάχιστον στο παιδί μου κατάλαβα ότι την είχα αφήσει χωρίς όρια. Υπερπροσφορά είναι καταστροφή. Γιατί όμως υπερπροσφορά σε όλα? Μιλάω και στα συναισθήματα. Γιατί εσύ, εγώ έτσι δηλαδή, είμαι. Δεν σου λέω το όχι ποτέ. Είναι από ανασφάλεια ή είναι από αγάπη. Υπερβολική αγάπη. Από αγάπη. Είναι από αγάπη, είναι γιατί κάθε χαρακτήρας είναι κάπως. Εγώ το έχω αυτό. Όταν αγαπάω κάτι, είμαι ανεφορίων. Αυτό όμως, δηλαδή, ίσως και εγώ τώρα στο μεγάλο μάμου, είναι ένα μάθημα. Να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι θέλουν όρια. Εσύ το έχεις πάρει αυτό? Δηλαδή, εσένα οι γονείς σου ήταν μαζί σου χωρίς όρια, πάρτα όλα. Ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Ό,τι μπορούσαν. Ήταν στο υλικό κομμάτι, αλλά στο ψυχικό νομίζω ότι όλοι έχουν. Όλοι οι γονείς έχουν αγάπη να δώσουν. Βέβαια. Κάποιοι είναι πιο εκφραστικοί και κάποιοι άλλοι είναι λίγο με άλλο τρόπο το δείχνουν. Ναι. Εμένα είχαν όρια. Επειδή μεγάλωσα στην επαρχία και ελπίζω να με βλέπει και η μανούλα μου και να της δώσω και πολλά φιλιά και να σου πω ότι την αγαπάω πολύ.
Το ότι πραγματικά με μεγάλωσαν με όρια είναι ότι με προετοιμάσαν για τη ζωή. Το να βγάζουμε παιδιά τα οποία να έχουν τα πάντα, να έχουν παιδεία, να έχουν πανεπιστημιακές μορφώσεις και όλα αυτά τα σχολικά και τα πάντα, αλλά να μην έχουν αυτό που λέμε γνώση ζωής. Και αυτό είναι έτσι, να τα αφήνουμε τυφλά. Αυτό όμως, Βρεβάνα μου, δεν το μαθαίνεις πρακτικά μέσα από τη ζωή. Είναι θέμα εμπειριών. Δηλαδή, δεν η εμπειρία που έχει ο καθένας μας σε μια ηλικία δεν μεταβιβάζεται με τα λόγια στο παιδί σου. Το βίωμα. Ναι, δηλαδή, εγώ τι κάνω. Οι επιλογές όμως βοηθάνε. Μπορώ να σου πω, ας πούμε, ότι την είχα σε σχολείο ιδιωτικό. Mm. Η απόφασή μου να την πάω σε δημόσιο σχολείο και να δω ότι πρέπει να ζήσει με το τώρα, με όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Για να μπορεί να τριφτεί από τώρα, να καταλάβει που φταίει. Γι' αυτό το έκανες. Ή απλά είπες είναι πιο δύσκολες οι εποχές. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να καταξέλθω για τα επόμενα 10 χρόνια να πληρώνω ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Και τα δύο. Και οικονομικά ήμουν πολύ στριμωγμένη, αλλά και δεύτερον ήταν και επιλογή από την άποψη ότι εντάξει, θα μπορούσα να τα επεξέλθω ακόμα 1-2 χρόνια. Τα αργότερα δεν ξέρω. Αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Δηλαδή να μάθει να ζει τη ζωή κανονικά. Εκείνη πώς το πήρε. Μια χαρά. Τη άρεσε πάρα πολύ. Τη άρεσε, το χάρηκε, μια χαρά. Είναι ένα παιδί που προσαρμόζεται εύκολα. Βλέπει στοιχεία σου στο χαρακτήρα τη. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ανεξάρτητες προσωπικότητες. Δηλαδή έχουν έρθει και είναι μόνα τους στη ζωή. Έτσι. Βλέπω ότι είναι ένα παιδί σκληρό. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Δεν είναι τόσο συναισθηματική. Έχει όλο το τρυφερό της κομμάτι, αλλά έχει και κάποια πράγματα που σαφώς παίρνει και από τους δύο γονείς. Αυτό που λίγο με στενοχωρεί και θέλω να το δουλέψω είναι αυτό, το ότι βάζει τον εαυτό της, έχει τον εγωισμό. Αλλά 9-10 χρονών απ' την άλλη, τα παιδιά λειτουργούν με το εγώ. Δεν μπορείς να τις στερήσεις ότι εγώ θέλω να παίρνω το καλύτερο. Εγώ αυτό που κάνω σιγά σιγά είναι να τις λέω ότι η φιλία, η ζωή έχει άλλες αξίες. Δηλαδή δεν μετράει το να βρεις ένα φίλο που έχει μια μεγάλη πισίνα επειδή βολεύεσαι και σ' αρέσει η πισίνα. Μετράει ένα άλλο παιδάκι που θα σε πάρει αγκαλιά και θα είναι αληθινό. Δηλαδή να μάθει ποια είναι η ουσία της ζωής. Η ουσία της ζωής δεν είναι τελικά αγαθά. Πώς τα βρήκαν αυτά? Εγώ καρδιά μου τόσα χρόνια τόσα χρόνια πια στη ζωή, ναι, νομίζω ότι οι εμπειρίες είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες. Το θέμα είναι να μας καταβάλει κούραση. Δεν μπορούμε να χαμογελάμε. Να σου πω, αισθάνεσαι καμιά φορά, επειδή εσύ δεν είσαι παντρεμένη, χωρισμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει μεγαλώνεις ένα παιδί, μα εσύ και το παιδί. Υπάρχει ο πατέρας, αλλά δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι αλήθεια. Αισθάνεσαι ότι μερικές φορές μπορεί να σε πληγώνει, να δει, όταν κάτι δεν τη πάει σε αυτά που τη βάζεις να κάνει, ότι μπορεί να σε χτυπάει, να σε πονάει εκεί που πονάς. Κοίταξε, αισθάνομαι. Δηλαδή ότι ο πατέρας μου, ας πούμε, αν ήταν εδώ, μπορεί να μου το έκανε αυτό. Ναι. Ή ο πατέρας μου. Ή γιατί δεν το έκανε αυτό. Δεν με ρώτησε εμένα για τον πατέρα μου, αν δεν ήθελα να είσαι μαζί. Οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Λέω, τα παιδιά μεγαλώνουν. Και μας παίζουν και τους δύο, δηλαδή το κάνουν αυτό στους γονείς. Μας παίζουν και πολύ καλά. Κοίταξε, δεν το πολύ κάνει η Φέδρα αυτό. Όχι, σαν παιδί δεν το κάνει. Απλώς αυτό που εγώ αισθάνομαι ενοχές είναι ότι δεν παρήχα μια κλασική οικογένεια, γιατί θεωρώ. Βέβαια, το πρότυπο του γάμου με τους δύο γονείς μαζί έχει καταρρεύσει. Το 80% είναι τα παιδιά στα σχολεία, από ό,τι μας λένε οι δάσκαλοι, χωρισμένοι. Έτσι, οπότε τα παιδιά έχουν συνηθίσει αυτό το μοτίβο. Και πιστεύω, δεν σου λέω ότι είμαι υπέρ, είμαι κατά. Το συνηθίζουν. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, το λέμε απλά. Καθόλου. Δηλαδή, και εγώ έλεγα όταν με ρωτάγανε. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, που ο πατέρας σου πέθανε 2,5 χρόνια, και έλεγα αφού δεν το θυμάμαι, δεν το γνώρισα. Δεν το έζησα, δεν το έχω βίωμα. Με ουσία δηλαδή. Δεν κατάλαβα τη διαφορά, αλλά μεγαλώνοντας, πώς λες εσύ σήμερα αυτά που λες τώρα για το παιδί σου, κατάλαβα ότι όχι, υπήρχε η έλλειψη της αντρικής πάντα παρουσίας υπάρχει, του πατέρα. Υπάρχει. Το οποίο τότε μπορεί να μην το καταλάβαινα πώς το ζούσα, αλλά σήμερα καταλαβαίνω τις αντιδράσεις μου από εκεί και μετά, βέβαια, γιατί επέλεξα να κάνω αυτό, εκείνο, εκείνο. Ξέρεις την Ελένη μου, καμιά φορά οι γονείς είναι παρόν, αλλά είναι απόν. Υπάρχουν οικογένειες που οι γονείς ζουν μαζί, αλλά δεν υπάρχουν. Είτε γιατί είναι πνιγμένοι στα δικά τους προβλήματα, είτε γιατί είναι πνιγμένοι στα δικά τους θέλω. Το παιδί, και ακόμα και αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, αν του δώσουμε αγάπη, λίγο χρόνο, ουσιαστικό, γεμάτο τρυφερότητα και αγάπη, θα μπορούμε να πούμε ότι το χρέος μας, σαν γονείς, το έχουμε επιτελέσει σωστά. Αν λοιπόν αυτό, είτε είμαι εγώ μόνη μου, είτε ο πατέρας της όταν την έχει μόνη της, είτε οι μανάδες που μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους, αν και οι δύο έχουμε γνώμονα την αγάπη, τα παιδιά είναι γεμάτα, θα είναι πλήρης. Αν δεν το έχουμε αυτό και είμαστε μέσα ανταγωνισμό, μέσα να φάει ένα σάρκες του άλλου, είπε ο μπαμπάς, είπε η μαμά, είπε εκείνο. Αυτό είναι δηλητήριο. Μέσα σε αυτό όμως υπάρχει και μια ισορροπία την οποία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τη χάνουμε. Δηλαδή, ναι, να δώσεις την αγάπη, την υπέρμετρη βεβαίως, μα αυτό είναι ο γονιός. Αλλά να πρέπει όρια. Να βάζει και κάποια όρια. Πρέπει να βάζει και κάποιους κανόνες σαν γονιός. Ναι, εγώ ας πούμε το όχι μου. Όταν το είναι κανείς μόνος του αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Όταν η γυναίκα είναι μόνη της, παίρνει πάντα
τον κακό το ρόλο εκείνη, γιατί η τριβή είναι στην καθημερινότητα. Οπότε εκεί σε πάει αλλού το πράγμα. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Και να σου πω κάτι. Και όταν δεν υπάρχει ο πατέρας κοντά, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λυπές και για το παιδί και για μένα. Η κούραση είναι τρομερή. Η καριέρα, παιδί, να διαμορφώνεις ανθρώπους είναι τεράστια ευθύνη. Όταν γινόμαστε γονείς, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται καν. Είναι ένα πράγμα κουραστικό. Έτσι δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν στιγμές που δεν λυγίζεις. Φυσικά και λυγίζεις. Απλά υπερασπίζεις την επιλογή σου. Δηλαδή, το βράδυ που ξέρεις ότι δεν είσαι, εγώ τη τα λέω όλα. Τη λέω: δεν είμαι καλά σήμερα. Συγχώρεσαι άμα μιλάω λίγο άσχημα. Φωνάζω, μ' ακούει τα τηλέφωνα. Να το άγχος, να η δουλειά δεν γίνεται. Χαλάει μια δουλειά. Να έρχεται το χαρτί της εφορίας του καινούριου μήνα. Να, κάθε όλα μήνα αυτά. Κάτι καινούριο. Έτσι. Όπως όλος ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι εμείς που βγαίνουμε στην τηλεόραση ζούμε τη ζωή χαρισάμενη. Πιστεύουν ότι όλα είναι πιο εύκολα. Εγώ πάντα, επειδή θεωρώ ότι ποτέ δεν κρύφτηκα από τον κόσμο, εξηγώ λοιπόν ότι το ντόμινο συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή και σε εμάς είναι ακόμα πιο χειρότερα. Γιατί εμείς είμαστε, υπάρχουν άνθρωποι και καλλιτέχνες που είναι της μία σεζόν. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να είναι για 5 χρόνια και μετά να μην ξαναυπάρχουν. Αν τότε έχεις κάνει οικογένεια, υπάρχει ανασφάλεια. Το πώς θα τα βγάλω πέρα μετά. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που είναι ψυχοφθόρο και για εμάς και για τα παιδιά. Πρέπει να περάσω διαφημίσεις. Θα σε ρωτήσω κάτι που σε είχα ξαναρωτήσει και παλιότερα. Γιατί κάθε φορά, ξέρεις, κάθε χρόνος που περνάει, μας φέρνει νέες εμπειρίες και βλέπουμε τα πράγματα καμιά φορά και λίγο διαφορετικά. Εάν γύρναγες τον χρόνο πίσω, είσαι σίγουρο ότι πάλι θα έπαιρνες την ίδια απόφαση να κρατήσω αυτό το μωράκι μόνη μου, δηλαδή να μην δοκιμάσω τη συμβίωση παύλα γάμο με τον πατέρα αυτού του παιδιού? Και ρε παιδί μου, εντάξει, και αν πάει, πήγε. Αν δεν πάει, τι να κάνουμε? Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Σε διαφημίσεις πάω και επιστρέφουμε σε λίγο.